Κάντε subscribe στο κανάλι μου αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Προσπαθούμε να φτάσουμε στους 500 subscribers μέχρι τέλος του μήνα. Κάντε και like στο βίντεο αν σας αρέσει αυτή η σειρά και αυτό το βίντεο. Σήμερα έχουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα όπως είπα πριν έχουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Πρώτον θα πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα και τα οικονομικά μας. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή έχουμε 7,25 εκατομμύρια στη τράπεζα. Θεωρητικά το πάμε πολύ καλά, δεν χάνουμε λεφτά και κάνουμε κέρδος. Τώρα ας πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έπαιξα δύο παιχνίδια με τον Αστέρα με Άρη και Μόνακο. Με τον Άρη κερδίσαμε 2-1, δεν ήταν πολύ καλό αποτέλεσμα. Πολλοί στην ομάδα δεν παίξαν καλά. Ο Καμπετζής ειδικά δεν παίξε καθόλου καλά. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Ο Χατσιοβάνης και ο Ακπομ βάλαν τα γκολ. Ευτυχώς έβαλε ο Ακπομ επιτέλους γκολ. Μετά πήγαμε, παίξαμε με την Μόνακο εντός έδρας στην Europa League. 2-2 τελείωσε το πρώτο παιχνίδι. Ο Λεανδρίνιο με 2 γκολ και ο Ραφίνια με 2 για αυτούς. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Θέλαμε μία νίκη στο πρώτο αγώνα, ειδικά επειδή ήταν εντός έδρας, για να έχουμε πιο καλό περιθώριο, πιο μεγάλο περιθώριο βασικά για το επόμενο παιχνίδι που θα είναι εκτός έδρας, που θα παίξουμε σήμερα. Αλλά δυστυχώς δεν το καταφέραμε, οπότε θα έχουμε πιο πολύ δυσκολία. Αλλά όπως ξέρετε, εσείς που κοιτάξετε τα παλιά τα βίντεο, καταφέραμε να πάρουμε την νίκη με την Genk και με τη Zenit. Οπότε, αν καταφέραμε με αυτές τις ομάδες, γιατί να μην μπορέσουμε με τη Μόνακο. Σήμερα έχουμε πρώτα το δεύτερο αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολη. Και άμα κερδίσουμε, θα παίξουμε τον ημιτελικό με την ΑΕΚ. Όχι, ναι, με την ΑΕΚ ή τον Πανετολικό. Και αυτή τη στιγμή δεν θέλω να παίξουμε με καμία από αυτές τις ομάδες, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Οπότε, μπαίνουμε να δούμε την ομάδα μας. Και κάτι άλλο ξέχασα να πω. Ο Gibbs White τραυματίστηκε και θα είναι έξω για σχεδόν 3 εβδομάδες. Πολύ κακό αυτό για μας, αλλά έχουμε και άλλους στη θέση του, οπότε δεν μας πειράζει και πάρα πολύ. Καλός παίχτης είναι, οπότε λίγο κρίμα. Okay, παιδιά, σήμερα θα κάνουμε αρκετό rotation. Θα έχουμε το Μακέντα πάνω, τον Λεανδρίνιο από αριστερά, Μπουζούκη στη μέση και με τον Εμμανουλίδη στα δεξιά. Μετά τον Αλεξανδρόπουλο και τον Κάτσε. Και κάτω θα έχουμε τον Χατσιοδωρίδη, Μαυρομάτι, Παντελάκης και Γκάλο. Οπότε κάνουμε πολύ rotation, αλλά πιστεύω 3-1 θα το κρατήσουμε. Τέλος πάντων, μην πω πολλά. Βασικά θα αλλάξουμε τακτική. Ναι, έτσι θα κάνουμε. Και θα παίξει ο Σαμ. Ναι, μου αρέσει πιο πολύ έτσι. Θα αλλάξουμε τακτική. Οι ίδιοι παίχτες θα μείνουν μέσα. Απλά αντί για τον Μπουζούκη θα έχουμε τον Σάμου. Τώρα, ας μπούμε στον αγώνα. Okay, πάμε τώρα πρώτο ημίχρονο. Αλεξανδρόπουλος, Κάτσε. Και ξεκινάμε το παιχνίδι τώρα. Ελπίζω να τα πάμε καλά, γιατί φοβάμαι λίγο αυτό το rotation που κάναμε. Μην μας βγει στραβά το αποτέλεσμα δηλαδή. Okay, 20 λεπτά και ακόμα τίποτα. Φάση τώρα για μας. Χάνουμε την μπάλα. Ελπίζω να μην είναι φάση για αυτούς μόνο. Άχελ, Κυριακόπουλος, στον Έντι, πίσω στον Άχελ, ο Μανιάς 1-0. Κακό ξεκίνημα. Δεύτερη φάση για τον Αστέρα. Παιδιά, τι κάνουμε τώρα. Okay. Κάντε κάτι παιδιά, μην με αφήνετε έτσι. Πάμε ημίχρονο. Καλά και 1-0 να χάσουμε δεν μας πειράζει και πολύ, αλήθεια είναι. Δεν θα είναι καλό αποτέλεσμα, αλλά δεν μας πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν να αγοράσω το Μανιά, γιατί σαν παίχτης γενικά και στην πραγματικότητα μου αρέσει. Και είναι καλός παίχτης, το Football Manager συνήθως βάζει πολλά γκολ. Θέλω την άποψή σας. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν θεωρείτε ότι ο Μανιάς είναι καλός παίχτης και αν θεωρείτε ότι πρέπει να τον αγοράσω. Η άλλη σκέψη μου είναι να αγοράσω τον Καρέλη. Πείτε μου κάτω στα σχόλια γενικά αν θεωρείτε ότι πρέπει να πάρω καινούριο center forward ή όχι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να πάρουμε τον Ακπομ Τζάπα. Έχουμε και τον Καμπετζή. Καλά, ο Μακέντα δεν κάνει και τίποτα. Ξέχασα να κάνω τις αλλαγές μου και τώρα πήγε πολύ αργά. Δεν πειράζει. Ευτυχώς κάναμε το rotation που κάναμε.
Κάνουμε τις αλλαγές μας τώρα, δεν πειράζει. Οκ, λογικά τώρα τελείωσε. Τελείωσε το παιχνίδι. 1-0 χάσαμε, αλλά περνάμε, οπότε αυτό είναι το σημαντικό. Δούμε και με ποιον θα παίξουμε τώρα. Οκ, επειδή η ΑΕΚ πήρε την ισοπαλία εντός έδρας με τον Πανετολικό, θα παίξουμε με την ΑΕΚ. Λίγο ακόμα ήθελε και θα παίζουμε με Πανετολικό, αλλά με την ΑΕΚ θα παίξουμε τελικά. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Απόλλων Σμύρνη, οπότε θα έχει πολύ πιο εύκολο παιχνίδι από εμάς. Εμείς θα έχουμε ντέρμπι με την ΑΕΚ. Να δούμε λίγο πώς πάει τώρα με το σκέτζο. 3 συνεχόμενα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Οπότε τώρα θα παίξουμε το δεύτερο παιχνίδι με την Μόνακο και μετά θα επιστρέψουμε με τον Ολυμπιακό και τον Ατρόμητο. Ναι, κάπως έτσι το βλέπω. Οκ, παιδιά, επιστρέψαμε επιτέλους για τον αγώνα με την Μόνακο. Έχω λίγο κακά νέα που ξέχασα να το πω. Ο Κολοβέτσιος έχει κόκκινη κάρτα, οπότε δεν θα μπορέσουμε να τον παίξουμε. Που σημαίνει ότι θα παίξει ο Μαυρομάτης με το παντελάκι κάτω. Αυτή εδώ πέρα είναι η ομάδα που θα παίξουμε σήμερα. Θα παίξουμε Ακπομ πάνω, Λεαντρίνιο στα αριστερά, Χατσιοβάνι στα δεξιά, Δόνι Σάμου και Κουρπέλη. Μετά θα έχουμε Χατσιθεοδωρίδη, Μαυρομάτη, Παντελάκη και Κουλιμπαλή. Καλή ομάδα. Ο Παντελάκη θέλει λίγο ακόμα ρυθμό αγώνα, αλλά ελπίζω να μην μα πειράξει και πολύ αυτό. Δεν έχω και πολλά να πω, η αλήθεια είναι. Βασικά θέλω να παίξω το καμπετζί. Θα παίξουμε το καμπετζί πρώτα και άμα χρειαστεί θα αλλάξουμε και θα βάλουμε τον Ακπομ. Είναι πολύ δύσκολος αγώνας. Ελπίζω απλά να παίξουμε καλά. Μπαίνουμε στον αγώνα. Οκ, πάμε πρώτο ημίχρονο τώρα. Ραφίνια. Πω, είναι τόσο γρήγορος. Ελπίζω να κάνω rotation κι αυτή, γιατί αλλιώς. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω και την ομάδα της Μονακού, οπότε δεν ξέρω και αν είναι πολύ καλή ομάδα τους που παίζουν. Απλά ξέρω τον Ραφίνια επειδή έπαιζε στην Μπαρσελόνα. Λεαντρίνιο. Χατσιθεοδωρίδης. Δόνης. Δεν θέλω τέτοια σήμερα, Δόνη. Άφησε, τον άφησαν όλοι να τρέξει τόσο απλά. Oh my god. Γκόλοβιν. Τι σου τι ήταν αυτό ρε παιδιά. Oh my god, Ραφίνια, γκολ. Εννοείται. Εννοείται. 1-0. Ελίξτε να δεν παίζουμε και πολύ χάλια μέχρι στιγμής. Δεν έπρεπε να μιλήσω. Πάμε 2-0 τώρα, έλα. Οκ, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Θα δούμε αν μπορέσουμε. Και άλλη φάση. Έλα Σάμου. Σάμου ξύπνα ρε, ξύπνα. Κοιμούνται όρθιοι. Μην τους αφήνετε έτσι, μην τους αφήνετε. Καλά Σάμου έφυγες. Και ο Δόνης παίζει χάλια και ο Σάμου παίζει χάλια. Πρέπει να του δώσω το κανονικό το αυτό εδώ. Σάμου. Θα συγκρατήσουμε λίγο ακόμα. Ο Δόνης έφυγε για τον Κάτσε. Θέλουμε έναν πιο αμυντικό. Ο Χατσιοβάνης παίζει χάλια και ο Καμπετζής δεν παίζει καλά. Τέλεια. Χατσιοδρίδης, Καμπετζής. Κατσιβάνης, oh my god! Με κοροϊδεύουνε. Σάμου, έλα Σάμου. Λεαντρίνιο. Σάμου. Καμπετζή. Το κακό είναι ότι τώρα θέλουμε και δύο γκολ, δεν μας φτάνει ένα. Oh my god, Σάμου. Μαυρομάτι. Θα φώναζε κάτι τώρα, αλλά ημίχρονο πάμε. Οκ, πάμε δεύτερο ημίχρονο τώρα. Έλα Σάμου, Κουρμπέλη. Χατσιθεοδωρίδη. Οκ, Κουλουμπαλή.
Άμα δεν κάνουμε τίποτα τώρα, κάνουμε αλλαγές. Μάλλον μην κάνουν αυτοί κάτι. Μπεμπέλε. Ραχίμι, oh my god. Oh my god, oh my god. Μπράβο, μπράβο, διώξτε. Oh, δεν το πάμε καλά σήμερα. Σε με το... Καβετζή έφυγες. Και Χατσιοβάνι έφυγες για τον Εμμανουλίδη. Θέλω να αλλάξω και τακτική, αλλά περιμένουμε τώρα. Πάμε αυτήν την τακτική και θα πάμε attacking, γιατί πρέπει να πάμε επιθετικά τώρα, έχουμε χάσει αλλιώς. Πάμε λίγο demand more. Έλα παιδιά, δώστε μου κάτι. Τίποτα. Τίποτα, ε. Κερδυτικά τίποτα. Oh my god. Οπότε δύο ήττες σε αυτό το επεισόδιο. Τέλεια. Από το να κερδίζουμε κάθε αγώνα, φτάσαμε σε σημείο που χάνουμε κάθε αγώνα. Ξυπνήστε, παιδιά! Μόνακο είναι, δεν είναι παρή. Και θέλουμε να πάμε για Champions League. Αν η Μόνακο μας κάνει αυτό το πράγμα στις Champions League, όλες οι ομάδες τι θα μας κάνουν δηλαδή. Έλα, Ακπομ, ξύπνα. Κουλμπαλί, κάνε κάτι. Αυτό το πράγμα όταν το κάνουμε, σπάει το νερό τόσο πολύ, όταν απλά στέκονται εκεί και δεν κάνουν τίποτα. Μανουλίδη, έλα, ένα γκολ θέλω, ένα γκολ. Δεν θα μας κάνει τίποτα, αλλά θέλω ένα γκολ. Να πούμε ότι κάτι κάναμε. Θα βάλω αυτήν γκολ. Έλα, πάμε για τρίτο. Θα δοκιμάσω να φτιάξω μια άλλη τακτική. Μόνο αυτό το παιχνίδι. Να μπορέσουμε να βάλουμε ένα γκολ τώρα. Οκ, φτιάξαμε μια πολύ επιθετική τακτική τώρα. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι τα τελευταία λεπτά. Δεν νομίζω, αλλά... Ποιος ξέρει. Ένα πατελάκι. Μπράβο ρε πατελάκι. Άντε ένα γκολ ακόμα τώρα. Να πάμε μετά για πέναλτι. Παίζει. Όντως, περίμενα, βάλουμε ένα ακόμα γκολ, πάμε για πέναλτι. Αφνάζουμε push forward και ό,τι γίνει. Πω, δύσκολο παιχνίδι είναι, ρε. Και μας έβαλαν με Μόνακο από όλες τις ομάδες. Δεν εννοούσα να γίνει αυτό, έλα πάμε very attacking τώρα, τελευταία λεπτά είναι. Καλά, ξέραμε ότι υπήρχε αυτή η πιθανότητα όταν πήγαμε τόσο επιθετικά, αλλά δεν το ήθελα. Έλα, κάτσε. Oh. Πάλι ο Ραφίνια. Παιδιά, τι κάνετε! Κάτσε, τελείωσε το παιχνίδι τώρα. Έλα, σφίριξε. Ακπομ. Θα σφυρίξει. Οκ. Σφυρίξα. Δεν σφυρίξα. Συνεχίζεται. Γιατί συνεχίζεται το παιχνίδι. Κόκκινη. Μην βγάλεις κόκκινη. Α. Έλα. Απλά τελείωσε το παιχνίδι τώρα. Μπράβο. Τελείωσε το παιχνίδι. 3-1. Τουλάχιστον βάλαμε ένα γκολ. Για να δούμε τώρα τα αποτελέσματα. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, η ΑΕΚ κέρδισε την Werder Bremen εκτός έδρας, οπότε πέρασε 2-1. Έχουμε καμιά άλλη ελληνική ομάδα εδώ? Όχι. Πάμε να δούμε λίγο στο Champions League. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή χάνει 2-1 από Arsenal. Δεν περιμένουμε και πολλά. Ο Ολυμπιακός χάνει 2-1 από Bayern. Οπότε από ό,τι φαίνεται, μόνο η ΑΕΚ θα περάσει τον επόμενο γύρο. Οκ, παιδιά, έχουμε δύο εύκολους αγώνες θεωρητικά τώρα.
με Πανιόνιο και Απόλλων Σμύρνης. Μετά θα επιστρέψουμε για Ολυμπιακό και Ατρόμητο, δύο ντέρμπι. Μετά έχουμε τρία και άλλα ντέρμπι. Και μετά έχουμε τον Ηρακλή. Οπότε ακόμα αυτή τη σειρά έχουμε ένα... θα κάνουμε τρία επεισόδια ακόμα αυτή τη σεζόν. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ το βίντεο. Δυστυχώς χάσαμε και τα δύο τα παιχνίδια. Έτσι είναι το Football Manager, έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Ελπίζω όμως να σας άρεσε το βίντεο. Και αν σας άρεσε, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Κάντε και like στο βίντεο κάτω, θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye bye!